Κύριε Βαρθάκη, καλημέρα από το 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Πάντως το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο ταλανίζει για δεύτερη ή τρίτη συνήθεια χρονιά τόσους εκπαιδευτικούς που για ένα παράβολο 3 ευρώ που δεν διορθώθηκε στο σύστημα, οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν το διορισμό τους, τι να πω, μας ξεπερνάει. Το είπατε στην αποστροφή του λόγου σας προηγουμένως, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν είδατε κάτι σοβαρό που να αφορά την καθημερινότητα, αν καταλάβα καλά. Και αυτό είναι το στοίχημα σήμερα, κυρία Λουγεράκη. Αυτό σήμερα βιώνουμε μια πολύ, πολύ άσχημη καθημερινότητα, προβλήματα της καθημερινότητας που για την κυβέρνηση είναι δυσεπίλητα μάλλον. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου μόνο μια μικρή αναδρομή για να καταλάβουν όσοι μας ακούνε, όχι μόνο την αναλγησία, το θέμα μας πρώτα απ' όλα, αλλά και την αναλγησία και την ανικανότητα. Μα θα περίμενε κάποιος από την κυρία Κεραμέως ότι αυτό θα είχε διορθωθεί, κύριε Βαρδάκη, σαφέστατα, να υπενθυμίσετε. Θα σας τα πω. Κοιτάξτε, 16 Σεπτεμβρίου, ακούστε με, οι ημερομηνίες είναι καθοριστικές, 16 Σεπτεμβρίου του 2020, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη ερώτηση και ζητούσαμε να δώσει λύση τα αρμόδια Υπουργεία για όσους απορρίφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης, εκπαιδευτικούς της προκήρυξης 1ΓΕ του 19 και 2ΓΕ, ήταν δύο προκήρυξεις πάλι του 19, χωρίς δική τους ευθύνη. Αυτό είχαμε ζητήσει με άλλους 40 βουλευτές 16 Σεπτεμβρίου του 19. Πηγαίνετε στο μη δική τους ευθύνη για να καταλάβει ο κόσμος τι είχε γίνει με αυτό το παράβολο. Θα σας εξηγήσω με λεπτομέρεια. Ακούστε, 23 Ανδεκάτου του 20, επανερχόμαστε με τροπολογία που έλυνε το πρόβλημα και έρχομαι στο θέμα. Αναφέραμε μέσα στην τροπολογία ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ετούντων εκπαιδευτικών που ξεπερνά, κυρία Δουλγεράκη, τους 10.000 αναπροκήρυξη. Άρα έχουμε δύο προκηρύξεις, άρα πάμε περίπου στους 20.000 για λόγους ασάφειας και εσφαλμένης ερμηνείας των προκηρύξεων αλλά και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος, δηλαδή των τραπεζών, είτε δεν συνυπέβαλαν το απαιτούμενο παράβολο των 3 ευρώ είτε δεν ολοκληρώθηκε, δεν ολοκλήρωσε ο κάθε εκπαιδευτικός, δηλαδή ορθώς την έκδοση και την πληρωμή του παραβόλου, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τη διαδικασία κατάταξης στους πίνακες προσδιοθέων και διορισμού και να απορριφθούν ακολούθως οι ενστάσεις που είχαν υποβάλει στον ΑΣΕΠ. Δηλαδή, η τράπεζα, με λίγα λόγια, στην πλειοψηφία από αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους έβγαλε ένα αποδεικτικό για το παράβολο των 3 ευρώ. Ερχόμαστε 9 Μαρτίου του 2021 και λέμε με άλλη παρέμβαση, τρίτη παρέμβαση, ας αφουρκαστεί, γι' αυτό σας δω τις ημερομηνίες. Ξεκινήσαμε από το 20. Από τον Σεπτέμβριο του 20 και φτάνουμε στον Μάρτιο του 21 και ζητάμε ας αφουρκαστεί επιτέλους η κυβέρνηση στο πρόβλημα των υποψηφίων που συμμετείχαν στις διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης στην εκπαίδευση και αποκλείστηκαν για 3 ευρώ. Άκαρπη και αυτή η παρέμβαση, ήταν η τρίτη. Ερχόμαστε, κυρία Βουλγεράκη, στο 2022 έχοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους εκπαιδευτικούς σε ομοιρία και μιλάμε για 20.000 ανθρώπους. Και επανερχόμαστε για να προλάβουμε τα χειρότερα. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν ακόμα και σήμερα να χάσουν, και να εξηγήσω για ποιο λόγο, για δεύτερη φορά τον διορισμό τους, καθώς σύμφωνα με κάποιες διαρροές του Υπουργείου Παιδείας, οι επικείμενοι διορισμοί, οι ερχόμενοι δηλαδή, οι επόμενοι διορισμοί, ενδεχομένως να γίνουν με τους παλιούς πίνακες, από τους οποίους, λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε προηγουμένως, έχουν μείνει εκτός 20.000 εκπαιδευτικοί. Εφόσον δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Αυτό, κυρία Δουλγεράκη, προσπαθούμε σήμερα να προλάβουμε. Τι άλλο να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έπρεπε να το έχει διορθώσει το Υπουργείο. Ήταν τόσο δύσκολο να βρει εκείνη την φόρμουλα έτσι ώστε. Γιατί μπορεί να είναι δύσκολο. Και εγώ να μην το ξέρω αυτό τεχνικά και δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Εσείς λοιπόν που το ξέρετε και το παρακολουθείτε. Ήταν τόσο δύσκολο να φύγει από μέσα. Ό,τι ήταν
τέλος πάντων σκόπελος για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα στο να μπορέσουν να προσληφθούν στα σχολεία. Ήταν τόσο δύσκολο να υπάρχει ενημέρωση που να λέει ότι ξέρετε έχετε καταβάλει αυτό το παράβολο αξίας 3 ευρώ. Ήταν τόσο δύσκολο να απαλληφθεί, αν έπρεπε να απαλληφθεί. Πού είναι η δυσκολία? Έχετε ένα λεπτό προφανώς, να σας το εξηγήσω. Προτείναμε διάταξη. Προτείναμε διάταξη για να δείτε πόσο εύκολο είναι. Αλλά γι' αυτό μίλησα για ανοιχτότητα και αναλυσία. Άρθρο τάδε της προτινόμενης διάταξης. Στην τροπολογία, κυρία Δουλγεράκη, που είχαμε, όπως σας είπα προηγουμένως, καταθέσει 23 Αντεκάτου του 20. Τι έλεγε η προτινόμενη διάταξη? Η υποψήφια εκπαιδευτική των τάδε πρώτη γάμα έψιλον του 19 και 2 γάμα έψιλον του 19 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ που αποκλείστηκαν από τους αξιολογικούς πίνακες κατά ταξι υποψηφίων εκπαιδευτικών με την αιτιολογία μη καταβολή παραβόλου δύναται με αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύως του παρόντος να εκδώσουν και να προσκομίσουν το παράβολο των 3 ευρώ, οπότε και υποβληθεί στα αίτησή τους θεωρούμενοι καθόλου έγκαιροι να ληφθεί υπόψη από τον ΑΣΕΠ για τη σύνταξη, ακούστε, νέων αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 23 Ενδεκάτου του 2020. Αυτή ήταν η προτινόμενη διάταξη. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι εγώ για οποιοδήποτε λάθος, ακόμα και με υπαιτιότητα που δεν ήταν δική του υπαιτιότητα, υπήρξαν περιπτώσεις που η τράπεζα, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, η ψηγάμα τράπεζα, δεν εξέδωσε το αποδεικτικό του παραβόλου ή δεν το πήραν οι άνθρωποι να το προσκομίσουν, με αποτέλεσμα να βρεθούν απ' έξω. Προτείναμε λοιπόν αυτή τη διάταξη με νέο παράβολο, ας ξαναπληρώσουν το παράβολο των 3 ευρώ. Είναι δυνατόν να χάσουν μια ολόκληρη σταδιοδρομία και να είναι όμοιροι αυτή τη στιγμή 2 χρόνια για 3 ευρώ? Μάλιστα. Και να εξηγήσω, κυρία Δουλγεράκη, για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, έτσι. Τι παρερμηνία? Εδώ λέτε ότι είναι μια σκοπιμότητα. Τέλεια. Πέρα του παραβόλου των 3 ευρώ, δεν υπήρχε στο φάκελό του κανένα άλλο πρόβλημα. Είχαν όλα εκείνα που χρειαζόταν για να έχουν και να πάρουν την απαιτούμενη μοριοδότηση ώστε να προσληφθούν. 20.000 λοιπόν άνθρωποι σήμερα εκπαιδευτικοί, 2 χρόνια είναι σε ομοιρία. Και επειδή μου θέσατε το ερώτημα αν ήταν εύκολο ή δύσκολο, σας είπα την προτινόμενη διάταξη που, όπως σας είπα, με τροπολογία, όχι με ερώτηση, με τροπολογία είχαμε καταθέσει 23.000. Άρα λοιπόν, αφού δεν έγινε δεκτή και η τροπολογία, αυτό που λέμε παρακάτω και λέτε εσείς, γιατί αυτό αφήνεται να εννοηθεί, ότι υπάρχει εκείνη η σκοπιμότητα από το Υπουργείο Παιδείας που λέει δεν θα προσλάβουμε άλλους. Βάζει ένα στόπ στους διορισμούς. Αυτό να φανταστώ εγώ και να σκεφτώ με την κοινή μου λογική. Ή θα αποκλείσει 20.000 ανθρώπους, 20.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν όλα τα τεκμήρια εκείνα, όλη τη μοριοδότηση εκείνη που χρειάζονται για να προσδεκτούν κανονικά, χωρίς να αδικηθεί κανένας. Εδώ το Υπουργείο, εάν εκδώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει, δηλαδή με τους προηγούμενους πίνακες, αυτοί οι άνθρωποι καταστρέφονται. Κυριολεκτικά, κυρία Βουργεράκη, κινδυνεύουν να χάσουν για δεύτερη χρονιά τον διορισμό τους, εάν ισχύσουν οι πίνακες οι προηγούμενοι. Άρα πρέπει να επιχειροποιηθούν οι πίνακες των νέων διορισμών με τα καινούργια στοιχεία. Και αυτό λέμε και στην διάταξη που καταθέσαμε, στη συγκεκριμένη τροπολογία. Και δεν καταλαβαίνω, κύριε Βουγγεράκη. Είναι δηλαδή ακατανόητο, είναι έξω από κάθε λογική να μην σκύπτει αυτά τα προβλήματα το Υπουργείο Παιδείας. Να μου πείτε εδώ χίλιοι πανεπιστημιακοί, χθες, δεν ξέρω αν διαβάσετε την ανακοίνωση, που με μία φράση να το πω εγώ, λένε στην κυρία Κεραμέως ότι με τη διάταξη νόμου που φέρνει κλείνει στην ουσία τα πανεπιστήμια και αποκλείει τη μεσαία, τη λεγόμενη μεσαία τάξη, αυτή την αδικημένη από όλες τις κυβερνήσεις, όπως λέγεται, τάξη, δηλαδή τα παιδιά των φτωχών ανθρώπων να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα. Αυτό λένε, δεν το λέει ο Βαρδάκης, το λένε χίλιοι πανεπιστημιακοί με επιστολή. Αφήστε να δείτε τι θα γίνει, γιατί από σήμερα στα Λύκεια πάνε και η κωδική συμπλήρωση του μηχανογραφικού και φαίνεται ότι σε αυτή τη μάχη ο γρίφος είναι μεγάλος, γιατί με το νέο σύστημα κάθε υποψήφιος δεν θα έχει ένα σύνολο μονάδων για όλα τα τμήματα του επιστημονικού του πεδίου, αλλά διαφορετικές μονάδες για κάθε τμήμα του πεδίου του, για κάθε
πανεπιστημιακό, γιατί κάθε πανεπιστημιακό τμήμα όρισε τους συντελεστές τους. Τα είδαμε, τα ξανακαταγράψαμε. Να δείτε φέτος τι έχει να γίνει. Πάντως το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ξέρουν τα παιδιά. Θα μείνω σε αυτό που είπατε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ότι θα δούμε τι έχει να γίνει. Και πράγματι θα δούμε τι έχει να γίνει. Εγώ σας προβλέπω, χωρίς να θέλω να κάνω το μάντι, να είμαι μάντις κακών, σας λέω ότι πολλές πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα θα κλείσουν, γιατί δεν θα υπάρξουν, υπάρξουν φοιτητές να επανδρώσουν στις συγκεκριμένες σχολές. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουγκεράκη. Καλημέρα.